Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κιλκής και Παιωνίας Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος διοργανώνει μια εκδήλωση σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Την υγιεινή διατροφή του σώματος αλλά και της ψυχής. Ο τίτλος της εκδήλωσής μας είναι «Υγιεινή διατροφή ψυχήτε και σώματι». Ο μιλητές μας είναι ο Πάτερ Αρτέμιος Γρηγοριάτης από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, που θα μας μιλήσει για την διατροφή της ψυχής και για την διατροφή του σώματος θα μας μιλήσει η Ανθής Μίνη Ναούμη, η οποία θα μας πει για το τι πρέπει να προσέχουμε στη διατροφή μας. Τώρα θα μου πείτε ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας κατά του καρκίνου του μαστού. Το ξέρουμε και πολύ καλά βέβαια εμείς οι καρκινοπαθείς. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ογκολόγοι μας συστήνουν μέσα στην πρόληψη να βάλουμε και την διατροφή, να προσέχουμε τη διατροφή μας. Οπότε εμείς σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών διαλέγουμε μέσα στο μήνα του Οκτώβρη, εκτός από τις άλλες εκδηλώσεις που θα κάνουμε και θα ακολουθήσουν, να κάνουμε την πρώτη εκδήλωση, να έχει και τις ευλογίες και του πατέρα Αρτέμιου, αλλά πήραμε βέβαια πρώτα και τις ευλογίες του καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, πατήρ Χρυσόστομου, και φυσικά και τις ευλογίες του Μητροπολίτη Πολιανής Κιλκισίου του κυρίου Εμμανουήλ, ο οποίος έδωσε την ευλογία και την άδεια προκειμένου να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Κιλκής που όλα αυτά γίνονται υπό την αιγίδα του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως στο Δημόσιο ΙΕΚ, το τοπικό ΙΕΚ του Κιλκής, το οποίο παρόλο που ξεκινάει αύριο τα μαθήματά του, δέχτηκε ομάδα μαθητών μαζί με τους εκπαιδευτές και είναι σήμερα εδώ για να μας προσφέρουν τα εδέσματά τους, τα οποία είναι κάτω από την καθοδήγηση και τις συμβουλές της κυρίας Ανθής Ναούμη. Εκτός από αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Φάρμα Κουκάκη και ιδιαίτερα στον Θανάση Κουκάκη για την προσφορά χυμών που μας δίνει για αυτή την εκδήλωση. Και όπως πάντα, μην ξεχνάτε ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η διατροφή είναι ένα μέσο από τα βασικότερα για την πρόληψη υγείας. Η υγεία δεν σημαίνει απλά η απουσία της ασθένειας, σημαίνει το να είμαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και να έχουμε μια υγιή ψυχική υγεία, σωματική υγεία και κοινωνική υγεία, κοινωνική ζωή δηλαδή. Τα βασικότερα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν στο κομμάτι της πρόληψης είναι η ισορροπία της ενέργειας προκειμένου να μπορούμε να έχουμε ένα υγιές βάρος. Μας ενδιαφέρει επίσης η καλή πρόσληψη στο αλάτι και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθεί κανείς τις ετικέτες ώστε να γνωρίζει την ποσότητα του αλατιού που προσλαμβάνει. Μας ενδιαφέρει επίσης το να υπάρχουν σε καθημερινή βάση τα φρούτα και τα λαχανικά κατά προτίμηση εποχής και κατά προτίμηση με μεγάλη ποικιλία στις επιλογές. Μας ενδιαφέρει επίσης να υπάρχει μια επαρκής και υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες έρχονται στη διατροφή μας κυρίως μέσα από την πρόσληψη ολικής άλυσης προϊόντων, φρούτων λαχανικών και οσπρίων. Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει και η ποιότητα των λιπαρών, δεδομένου ότι και η ποιότητα των λιπαρών έρχεται και επηρεάζει δείκτες υγείας και παραμέτρους υγείας. Σημαντικότερα απ' όλα είναι να είναι σε χαμηλά επίπεδα, ό,τι έχει να κάνει με τα τρανς λιπαρά και με τα κορεσμένα λιπαρά οξέα. Πέρα όμως από τη διατροφή αυτή καθ' αυτή, μας ενδιαφέρει πολύ και το κομμάτι της κίνησης. Η κίνηση διαφοροποιεί τις οδηγίες της ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και όλες αυτές οι οδηγίες επίσης χρειάζεται να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, το ύψος και από εκεί και πέρα φυσικά το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Έτσι, ο Δήμος Κιλκής, σε συνεργασία με τον πολύ ενεργό και ολοζώντανο Σύλλογο Καρκινοπαθών, ο Άγιος Ευγένιος, συνδιοργανώνουμε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκής μία πολύ σημαντική εκδήλωση με τον τίτλο «Υγιεινή διατροφή, ψυχήτε και σώματι», με δύο εκλεκτούς ομιλητές, όπου θα μας ενημερώσουν, θα μας εκπαιδεύσουν, θα μας εμψυχώσουν, γιατί το σημαντικό για τον καρκίνο και για οποιαδήποτε ασθένεια είναι να έχουμε δυνατό σώμα, δυνατή ψυχή. Και ως αρχαίοι Έλληνες ξέρουμε και ως μεσογειακή διατροφή ότι η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για όλες τις ασθένειες.